Καθηγητή που έχει καταγγελθεί για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης μαθήτριας. Ακριβώς, Κάντια, πρόκειται για 53χρονο καθηγητή, ο οποίος διδάσκει σε σχολείο στην επαρχία Λάρνακας. Αυτή την ώρα οδηγείται ενώπιον δικαστηρίου Λάρνακας, όμως είναι και κλεισμένο των θυρών. Θα σας πω ότι η καταγγελία έγινε την περασμένη Πέμπτη από τους γονείς της μαθήτριας σε αστυνομικό σταθμό της επαρχίας. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο καθηγητής εν ώρα μαθήματος φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά την 14χρονη μαθήτρια. Η ίδια οδηγήθηκε σε αστυνομικό σταθμό και έδωσε, παρουσίασε τα γεγονότα, έδωσε την δική της εκδοχή. Με αποτέλεσμα οι αρχές χθες το βράδυ να περάσουν χειροπέδες στον 53χρονο ο καθηγητή. Ο καθηγητής οδηγείται, όπως σας είπα, αυτή την ώρα ενώπιον επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακα για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του. Η διαδικασία θα γίνει και κλεισμένων των θυρών. Πρόκειται για καθηγητή τέχνης και παραμένω μέχρι εδώ, Κάτια, καθώς είναι... Ναι, Κατερίνα μου, στο σημείο αυτό να πούμε ότι η δική μου πληροφόρηση ότι αυτές τις μέρες έχουμε και πολλές άλλες συλλήψεις και από εκπαιδευτικούς, όμως δεν δίνεται πληροφόρηση προς τα έξω, γιατί έχει σημασία λόγω της φύσης των αδικημάτων να προστατεύσουμε τα παιδιά μάρτυρες, εξού και δεν λέγονται πολλά πράγματα, να προκύψουν πρώτα οι συλλήψεις για να μην επηρεαστούν και τα παιδιά μάρτυρες, και από τις πληροφορίες που δίνουμε δεν χρειάζονται πολλά πράγματα, ούτε να φωτογραφίζουμε, να γίνει σωστά η διαδικασία και να κλειδώσουν και οι μαρτυρίες και τα παιδιά, έτσι να μην τρομάξουν από τη δημοσιότητα. Λοιπόν, τώρα Κατερίνα. Μόνο κάτι, αν μου επιτρέπεις, ότι για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ενώ ο συγκεκριμένος καθηγητής είχε βρεθεί αντιμέτωπος και στο παρελθόν με πολύ πιο σοβαρές καταγγελίες και αν θέλετε παρόμοιας φύσης. Ναι, και έκανε, καταδικάστηκε πρωτοδίκως και έκανε έφεση. Αυτή είναι η... και κέρδισε την έφεση. Ναι, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας είχε ζητήσει και ο βουλευτής ο κ. Αρφανίδης από τη Λάρνακα. Θα τα δούμε στη συνέχεια και με την πρόεδρο της Φωνής, την Αναστασία Παπαδοπούλου, να εξηγήσει ακριβώς τον τρόπο χειρισμού αυτών των περιπτώσεων. Τώρα, Κατερίνα, είναι βαρύ το πένθος στα λιβάδια από τον άδικο χαμό της Τρινιδαδιάς.